μέσα, μέσα. Έλα, κάθισε. Να σου βάλω ένα ποτό. Ναι, ένα ποτό είναι ό,τι πρέπει. Μέρι, σε ευχαριστώ που μου είπες να περάσω από εδώ. Μα σ' άκουσα πολύ ταραγμένη. Μερούλα, ξέρεις, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να σε προλάβω. Να μην τσακωθείς με τη Ζέτα, γιατί η Ζέτα δεν ήτανε με τον Άσο. Το ξέρω πως η Ζέτα δεν ήτανε με τον Άσο, γιατί η Ζέτα ήταν μαζί μου. Μα τι έγινε? Α, ο Νάσος μου είπε ένα μεγάλο ψέμα. Μου είπε ότι έχει μια δουλειά και θα γυρίσει πάρα πολύ αργά στο σπίτι και εγώ να πάω σπίτι να τον περιμένω. Και δεν γύρισε? Εγώ δεν πήγα. Πού πήγες? Τον παρακολούθησα. Και? Και δεν μπορείς να φανταστείς που πήγε. Πήγε να βρει γκόμενα. Πήγε να βρει δύο γκόμενες. Μη μου λες. Θα σου το πω. Δύο αυτές και εσύ μία δηλαδή τρεις. Προς το παρόν. Καλά, σπίτι της δεν είναι. Στη μάνα της δεν είναι. Σε σένα που είσαι κολλητή της δεν είναι. Πού στον κόρακα να ψάξω να τη βρω? Στο γραφείο. Και τι να κάνεις στο γραφείο? Καλά λες, θα πάρω τηλέφωνο. Α, να μην πάρω τηλέφωνο, να πάω δηλαδή. Βέβαια, δεν το σηκώνει όπως δεν σηκώνει και το κινητό της. Ναι, καλά λες. Λοιπόν, θα πάω, θα πάω. Ναι. Αν έχω νέα θα σε πάρω να σου πω, εντάξει. Έλα, γεια, γεια. Δέκα λεπτά κήρυγμα. Ένα, πέντε, δέκα περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κραδιές τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικ στην ιδιακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. Δέκα λεπτά κήρυγμα. Βιβί! Ναι, έλα Ξένια. Ναι, ούτε εδώ είναι μωρέ. Δεν προσπαθείς να την πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο, μπορείς εσύ να απαντήσεις. Ξαναπροσπάθησε πάλι, μπορεί να τα ανοίξει. Μερουλά, να κοιτάξω μήπως μου έχει αφήσει κανένα μήνυμα. Ναι, να κοιτάξεις τι ψέματα θα σου πει. Μάλιστα. Βρε, ας το διάλο. Λέει ότι όλα ήταν μία παρεξήγηση. Μάλιστα. Ότι εκεί βρέθηκε τυχαία. Βέβαια. Ότι δεν πήγε για τον εαυτό του. Σωστά. Και ότι πήγε για να κανονίσει, λέει, για κάποιον άλλο. Βρε, ας το διάλο. Καλά είπα εγώ ότι άκουσα φωνές. Τι κάνουμε εδώ, παρτάκι? Δεν μπορούμε να πιούμε ένα ποτό με τη μάνα σου? Τι κοιτάς εσύ, τι κοιτάς, μπορώ να πω σε μια φίλη μου να έρθει να πιούμε ένα ποτό στο σπίτι, Εντάξει ρε παιδιά, δεν είπα και τίποτα. Φίλες, φίλες, ό,τι πείτε εσείς. Γιατί δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε φίλες? Τι έχουμε μωρέ να χωρίσουμε, τι έχουμε? Ρε Βιβί, δεν τα ξέρω τα περιουσιακά της μάνας μου. Πήγαινε να κοιμηθείς, αύριο έχεις σχολείο. Καλά, ένα ποτήρι νερό σηκώθηκα να πιω εγώ. Οχ, Ξένια, το σηκώνω. Έλα Ξένια, ναι, είμαι στο σπίτι μιας φίλης μου. Όχι ρε παιδί μου, δεν τη ξέρεις. Έτυχε να μην την ξέρεις. Έτυχε να μην την ξέρεις. Ήθελα την υποπτώ. Λοιπόν, Ξένια, τα λέμε αύριο, εντάξει. Γεια! Έχει γίνει τίποτα? Όχι. Γιατί? Όχι, απλώς ρωτάω. Καλά. Καληνύχτες και καλή διασκέδαση, κορίτσια. Άντε, την υγειά μας. Γεια! Μερουλά, να πηγαίνω κι εγώ.
Με σε κρατάω ξύπνια, ε. Για πού θα πας τώρα? Λέω να πάω σε κανένα ξενοδοχείο. Ω, τι λες τώρα! Κάτσε εδώ να κοιμηθείς. Όχι, μωρέ, με έρχεται εγώ. Δεν θέλω να εκτεθώ ούτε στο Λεωνίδα, ούτε στην Κικίτσα. Ναι, μωρέ, δεν πρέπει το παιδί να μάθει το για τον πατέρα του, ξέρεις. Ναι. Θα στεναχωρηθεί πολύ. Να σου πω, μωρέ, Μερούλα, και αυτά εδώ πώς θα τα δικαιολογήσουμε? Δεν θα τα δικαιολογήσουμε. Δικηγορίστηκα! Αδικαιολόγητα! Ξέρω που θα κοιμηθείς! Πού? Στο γραφείο! Μα... Όχι, ρίχμα! Δεν έχει μα! Βιβί! Α, έλα Ξένια, εσύ είσαι. Ναι. Τι έγινε, α, τη βρήκες? Και τι έγινε, σου μίλησε? Γιατί δεν σου μίλησα? Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει? Ναι, σε ποια φίλη της? Καλά, υπάρχει φίλη της που να μην την ξέρεις εσύ? Πώς γίνεται αυτό? Φαίνεται περίεργο. Αυτό, ναι. Εσένα δηλαδή δεν πάει κάπου το μυαλό σου? Ναι. Κοίταξε, εγώ τώρα έλεγα και εγώ να πάω για κανένα υπνάκο. Αλλά δεν ήθελα να πάω έτσι στο σπίτι, γιατί χωρίς τη βίου μου φαίνεται άδειο. Θα έρθω αύριο πρωί-πρωί, εντάξει. Η καφετιέρα είναι δίπλα στο ντουλαπάκι. Έχει ό,τι χρειάζεσαι. Αχ, Μερούλα, είσαι ένα κομμάτι μάλαμα. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Τι λες, παιδί μου, βρικολάκια? Δεν τρέπεσαι, βρε, να λες για τη μάνα σου? Εγώ πήγα να πιω λίγο νερό. Α, από τη φάβα που φτιάχνεις τέτοια φαγητά που φτιάχνεις? Τα φαγητά, καλέ. Τα φαγητά μου είναι ωραία και ελληνικά, μάλιστα. Ναι, γι' αυτό κορακιάζει το όλη απόψε. Αχ, φταίνε τα φαγητά. Αχ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, θα χάσω τον ύπνο μου, δεν μπορώ. Δεν μου λες. Γιατί βγήκες σε βόλτα τέτοια ώρα? Γιατί είχα φούσκωση από τη φάβα. Μαμά, πάμε να κοιμηθούμε αργά. Α, πάμε να κοιμηθούμε. Μη μου πεις, είναι αργά, ε! Άσε με, καημένε! Άσε με, δεν μπορώ! Μόνο που σε βλέπω, εκρυφνίζομαι! Κυρία Κουλεϊμάνη, ξέρετε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο γραφείο. Γιατί? Γιατί έχει πλημμυρίσει. Πάμε καλύτερα στο καφενεδάκι εδώ δίπλα να τα πούμε με την ησυχία μας. Μη σας αφήσω να πατήσετε μέσα στην υγρασία, γιατί μπορεί να πάθετε τίποτα, κάμια πνευμονία, ας πούμε, και να πεθάνετε. Μάθε, ας φυλάξει. Λονιδάκο, ξύπνα, γόρι μου. Έλα, βραγάπη μου, πρέπει να πάω στο γραφείο. Θέλω να σου πω κάτι. Άσε με σημείο, μα. Έλα, σήκω να διαβάσεις. Θα πάω με τη δρομή, ρε, μαμά. Λονιδά, να σου πω, μην πεις τίποτα για αυτά που είδες χτες το βράδυ. Τι είδα χτες το βράδυ? Μην πεις τη γιαγιά που τα πίναμε με τη Βιβί. Πότε τα πίνατε εσύ με τη Βιβί? Καλό, ολόκληρη συζήτηση κάναμε όταν ήρθες να πιεις νερό χτες, δεν θυμάσαι? Νερό. Λονιδά, πνοβατής. Γιατί τα πίνατε εσύ με τη Βιβί? Έτσι βρεθήκαμε και είπαμε να πιούμε ένα ποτάκι. Μην πεις τίποτα στη γιαγιά. Καλά, καλά, δεν θα πω. Καλά, έλα, γεια. Α, να σου πω, το 5000 άστο πάνω στο γραφείο μου. Ποιο 5000? Ας είστε διάλογο, Τσογλάνη. Αμέσως να εκμεταλλευτείς την κατάσταση. Γεια σου, ρε μάνα, τσίφτησα. Όλα εντάξει? Όλα μια χαρά. Μόνο που ήρθε η Ζέτα από εδώ, με είδε και κατατρόμαξε. Πού είναι η Ζέτα τώρα? Ήρθε με κάποιο πελάτη σας, αλλά τον πήρε και έφυγε. Α, ναι, 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 τώρα το θυμήθηκα. Είχε ένα ραντεβού πρωί-πρωί. Μερουλά, σας έκανα πρόβλημα, ε. Μην ανησυχείς. Θα τη βρει και τη λύση η Ζέτα. Έλα, σου έχω φτιάξει καφεδάκι.
Είπα στο Λεωνίδα να μην πει τίποτα στην Κίτσα για χτες το βράδυ. Α, ωραία. Και δεν μου λες τι σου είπε, εντάξει. Πλήρωσα κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει. Κλειδωμένος είσαι, καλέ, μέσα. Καλημέρα. Γιατί είσαι έτσι. Εδώ κοιμήθηκες. Είχα δουλειά το βράδυ εδώ και με πήρε φαίνεται ο ύπνος. Και η Βιβί δεν σε αναζήτησε όλη τη νύχτα. Κοιμάται, φαίνεται, κοιμάται. Κοιμάται. Εκεί τα γυναίκες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, ενώ ο άντρας τους λείπει. Είδα σιγά η δούρα, Την πάρω ένα τηλέφωνο, μην ανησυχεί. Όχι, να μην την πάρεις. Να μην την πάρεις, να την αφήσεις να ανησυχεί. Την αφήσω. Τι γυναίκες ήμασταν εμείς, άλλο πράγμα. Τελευταίες κοιμόμασταν, πρώτες ξυπνούσαμε. Να περιποιηθούμε τον άντρα μας. Παλή κυρία αυτή και έτσι μου πάνε, κυρία αυτή. Πώς από εδώ πρωινή. Πήγα να πάρω τη σύνταξη από την τράπεζα και πέρασα. Και πήρε σύνταξη από την τράπεζα πρωί-πρωί, ώρα θηρίο. Όχι, γι' αυτό δεν την πήρα, γι' αυτό πέρασα να περάσει λίγο η ώρα. Και να πάω εκεί. Να πάω και εκεί. Θα κεράσει καφέ, τι γίνεται. Ναι, να σου κάνω καφεδάκι, πιω κι εγώ ένα. Ναι, μπράβο, να μου λείπει ένα γαμπρό, σαν και εσένα να με περιποιείτε. Εγώ είμαι εδώ, Κίτσα. Έτσι, μπράβο. Τσιρικά καλά. Καλά είναι τα Χριστούγεννα. Τι καλή πάστα, παιδί. Κοιμάται τα αγγελούδι μου. Βρε Μαριλενάκη, βρε μωρό μου. Δηλαδή, πώς πρέπει να σου το πω, ότι μια πλάκα κάναμε στον Άσο. Ότι και καλά, εγώ πήγα σε αυτή την γυναίκα επιπληρωμή και ότι την ερωτεύτηκα. Α, δηλαδή τώρα δεν πήγες. Όχι, βέβαια, τι λέμε. Και γιατί να κάνεις για πλάκα στον πατέρα σου, ρε. Γιατί ρε μωρό μου, βρε φως μου. Ανησυχούσε για τον αδεσμό μου. Και επειδή του είπα ότι δεν έχουμε κάνει εμείς οι δύο τίποτα, γι' αυτό. Α, δηλαδή εγώ φταίω τώρα. Ποιος άλλος. Τι λες, ρε. Να σου πω, ρε Μαριλένα. Εσύ θα έκανες ποτέ παρέα με την κομμένα μου. Ρε, δεν το γλιτώνεις, ας το διάλο. Όχι, πρε μωρό μου, το λέω δηλαδή αν χωρίζαμε επειδή είσαι κεράτονα. Θα την έκανες παρέα. Θα σου βγάζω τα μάτια πρώτα. Δηλαδή τι θέλεις να με συγχύσεις πρωί-πρωί, δεν φτάνει που έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Όχι, γιατί χθες το βράδυ ήταν εδώ η Βιβί με τη μάνα μου και τα πίναμε. Μα δύνατο. Αυτή είναι φυσική εχθρή. Θα το σκύλω με την γάτα ένα πράγμα. Ρε μάγκα, τι είδα με τα μάτια μου. Κάτι θα συμβαίνει. Μήπως είναι κανείς άρρωστος. Πέτει να πάθει τίποτα πατέρας μου. Σαν την άπαθε δηλαδή. Όχι, αποκλείεται. Γιατί αυτές γελάγανε. Γελάγανε και περνούσαν καλά. Μάλιστα, σήμερα το πρωί η Μέρη μου έδωσε ένα πεντοχίλιαρο για να μην το πω στην Κικίτσα. Πεντοχίλιαρο! Τι κερνάς το βράδυ. Πασατέμπο, ρε. Να δείτε που κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι άλλο είναι και πρέπει να μάθω τι. Πάμε. Να πάρ' το άντε. Μάλα, μα είσαι από σένα πήρε ο μικρός. Μπράβο, σε ευχαριστώ, αγαπητέ. Την πλάκο σε φαίνεται το πάπλωμα, τη Βιβί. Ναι. Ένα πάρω τώρα ένα τηλέφωνο να την απαντήσω. Έλα, δεν κρατιέσαι. Όχι, για να. Άλλες αδύναμα πλάσματα, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, σε έχει βάλει κι αυτή εδώ που τα λέω. Να μην πω πού. Τι γίνεται. Δεν απαντάει. Θα έρχεται, μην ανησυχείς. Θα έρχεται, θα έρχεται. Μερούλα μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ καιρό, αλλά μην με παρεξηγήσεις. Μεταξύ μας τώρα. Να μωρέ, καταλαβαίνω, δικηγόρος είσαι και γι' αυτό ντύνεσαι λίγο συντηρητικά, αλλά στην προσωπική σου ζωή πρέπει να ντύνεσαι έτσι λίγο πιο ελκυστικά. Συγγνώμη κιόλας που το λέω. Μωρέ, έχω την Κική, θα πάρω από το κεφάλι μου, ξέρεις, να μας σηκωθεί λίγο η φούστα. Το έχει περάσει και στο παιδί. Α, κακώς τους ακούς. Διότι εκτός από επαγγελματίας και μάνα, είσαι και γυναίκα. Αυτά λέω κι εγώ. Λοιπόν, ξέρεις τι να κάνουμε. Λέω να έρθεις το μεσημέρι στο σπίτι, δεν θα έχει έρθει ακόμα ο Νάσος, και να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα. Να δεις τι ωραία που θα είσαι. Λες. Έλα και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω τώρα στο σπίτι και θα σε περιμένω. Α, και μια χάρη. Σε παρακαλώ. Μην πεις τίποτα στη Ζέτα. Καλά, εντάξει. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε. Ναι, πήγε ο Νάσος ταξίδι και πλημμύρισε το σπίτι της Βιβής και έπρεπε να τη φιλοξενήσω χτες το βράδυ εδώ. Πλημμύρισε το σπίτι. Ναι, και φεύγω τώρα γιατί περιμένω να έρθει ο υδραυλικός. Γεια σου, Μερούλα. Γεια, Βιβή. Τα λέμε το μεσημέρι. Ναι. Γεια σου, Ζετάκη. Γεια σου, Βιβή. Τι έγινε. Τίποτα. Τι να γίνει. Έλα ρε, λέγε τι έγινε. Πλημμύρισε το σπίτι, σιγά μην το έφαγα. Αλήθεια, γιατί να σου πω ψέματα. Σωστά. Είναι και αυτό. Γιατί να μου πεις ψέματα. Δεν έχεις κανένα λόγο να μου πεις ψέματα. Εσύ κάτι μου κρύβεις, Τι να σου κρύψω, Κίτσα. Σου έχω πει πολλές φορές ψέματα εγώ. Ναι, μου έχεις πει πολλές φορές, αλλά δεν τα έχω λάβει υπόψη μου. Δεν ξέρω, θα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Εσύ κοιμήθηκες εδώ. Εδώ. Η Βιβί κοιμήθηκε αλλού. Αλλού. Ναι, και εξαφανίστηκε. Κάτι μου μυρίζει αυτό. Ναι. Μου λες, καυγαδάκι.
Καυγαδάκι. Και γιατί καυγαδίσατε? Γιατί ζηλεύει. Και ζηλεύει πάρα πολύ. Μη μου πεις. Ε, βέβαια. Όλα τις καλακιάγια έχει αυτό το μαρική κίτσα. Και ποια ζήλεψε τώρα? Ε, παρεξήγηση ήταν. Ευτυχώς το κατάλαβα. Και πού είναι τώρα, στη μάνα της? Στη μάνα της δεν είναι. Α, δεν είναι στη μάνα της. Καμιά φίλη της? Στη μοναδική φίλη που θα μπορούσε να ήταν, ναι. Δεν είναι. Ε, πού είναι δηλαδή, για πες μου. Δεν έχω ιδέα. Να σου μου συγγνώμη κιόλας, ναι. Αλλά ξέρεις, οι ζηλιάδες καμιά φορά ζηλεύουν γιατί τα κάνουν οι ίδιοι. Δηλαδή έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, κατάλαβες. Ποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται. Κάτσε, Κίτσα, δηλαδή τώρα τι εννοείς? Ότι η Βιβί μπορεί να είναι μάλλον άντρα? Κοίταξε, εγώ υποθέσεις κάνω, δεν λέω τίποτα. Απλώς δεν πέφτω ποτέ έξω. Μην το δέσεις όμως κόμπο. Άντε να πάω στην τράπεζα τώρα. Ευχαριστώ για το καφεδάκι. Πάω να πάρω και τη σύνταξη. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις, αγάπη. Κάτσε και εκεί, Τσέμιζο λεφτό. Δηλαδή τώρα μας αμολάς τη φιτιλιά, βάζεις το φουρνέλο και σηκώνεις και φεύγεις. Τι λες, Νάσο μου τώρα. Εγώ φταίω αν η Βιβί δεν κοιμήθηκε εδώ πέρα και τώρα μου σηκώνεις και τη φωνή, ενώ είχαμε φτιάξει μια καλή σχέση. Ας το καλό. Ναι. Έλα ρε Ξένια. Ο Νάσος είμαι. Είχες κανένα νέο? Ναι. Δεν μου λες ρε Ξένια. Μήπως είχε κανένα φίλο που δεν τον ξέρω εγώ και έχει πάει εκεί? Όχι έτσι, ρωτά. Αφού είχε εξαφανιστεί. Κάτι και δεν έχεις ιδέα που στο διάλογο μπορεί να έχει πάει. Λοιπόν, εγώ πάω. Στη Βιβί? Ναι, να δω πώς είναι το σπίτι μετά την πλημμύρα. Να έρθω κι εγώ. Μήπως είναι αδιακρισία. Είμαι εγώ διάκριτη, Μέρη. Συγγνώμη, έχω κάνει ποτέ αδιακρισία? Εντάξει, μια δεύτερη σκέψη έκανα. Ναι, ότι εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα να είμαι και διάκριτη. Δηλαδή, δεν μπορώ να δείξω ένα ενδιαφέρον για το σπίτι του Νάσου που την κάνει να είναι και πατέρας του Λεωνίδα. Δεν μπορώ, εσύ αυτό το λες αδιακρισία. Κάπως κάνεις έτσι, εντάξει, μια κουβέντα είπαμε. Λοιπόν, άμα πάρει κανείς τηλέφωνο, έχω βγει έξω για δουλειά, εντάξει. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Καλή διασκέδαση. Δεν πάω για διασκέδαση. Για σφουγγάρισμα πάω. Σωστά, σωστά. Γύρισες, αγοράκι μου. Ναι, είχαμε πάει εκδρομή. Εκδρομή, βέβαια. Και καλημέρα σήμερα. Η μαμά που είναι? Εδώ εκεί. Πάρ' το τηλέφωνο. Έλα, παντάει. Για ξαναπάρε, μπας και έκανες κανένα λάθος. Τι λάθος, ρε, για να έκανα. Έλα, παντάει, στόπα. Γιατί εμένα, μου είχε πει ότι θέλει στο γραφείο. Ε, ρε, γιαγιά, κάτι θα της έτυχε. Λοιπόν, γκρανμά, την κάνω εγώ, πάω με τα παιδιά να πιούμε ένα καφεδάκι, εντάξει? Κούκλα είσαι, να δεις πόσες επιτυχίες θα έχεις σήμερα. Να μου λείπουν οι επιτυχίες, ξεκινάνε επιτυχίες και καταλήγουν αποτυχίες. Να σου πω, ο Νάσος έχει λυσάξει να παίρνει τηλέφωνα τη φίλη μου την Ξένια, ρωτάει συνέχεια αν έχω γκόμενο. Δύο, δεν του πες, όχι έναν, δύο. Να σου πω, από εδώ και μπρος δύο-δύο θα τους έχω. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή του πρώην μου. Ποια είναι αυτή? Ένα, μου έλεγε επειδή είμαι ζηλιάρα, να τους έχω δύο-δύο έτσι, ώστε να μην προλαβαίνω να ζηλεύω. Καλό σου πρώην. Θες να σου το γνωρίσω? Α, και εγώ δύο-δύο θα τους γνωρίζω. Δεν μου φτάνει έναν. Δύο-δύο. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ξέρεις, χάσαμε και τη Μέρη τώρα. Τι εννοείς χάσαμε και τη Μέρη? Παιδί μου, εξαφανίστηκε. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θα μείνει στο γραφείο, την παίρνω, δεν απαντά. Πήρε τη Ζέτα? Την πήρα, δεν έχει ιδέα, λέει. Ήταν με το μηχανάκι. Το μηχανάκι? Α, δεν το σκέφτηκα, μην με αγχώνεις τώρα. Ε, τι να πω κι εγώ με τις τρέλες. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Ή με το μηχανάκι ήταν και φαγητά μου, ρώτησε να έκανα γκόμενο. Δηλαδή η Βιβί που δεν έχει μηχανάκι θα είναι με γκόμενο? Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα. Όπω, τι έπαθες κι εσύ, καημένε. Σε μια μέρα χαθήκανε και η νυν και η πρώην. Να πάρουμε τηλέφωνο την τροχιά. Τι να την κάνουμε την τροχιά? Παιδί μου, να δούμε αν έγινε κανένα δυστύχημα με μηχανάκι. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know you're up. Εσύ, εσύ, η μάνα σου και η Βιβί. Νάτες πάλι. Καλά, τι κάνουν αυτές οι δύο μαζί? Έλα μου ντε. Κάτι σκαρώνει όμως και δεν μου πάρει το μυαλό. Ρε, δεν είναι κάπως περίεργα ντυμένη η μάνα σου? Ναι, ρε. Σήμερα όμως το πρωί που έφυγε από το σπίτι, φοράει κανονικά ρούχα. Και γιατί άλλαξε? Άμφου, δεν βλέπεις. Βρήκανε τους γκόμενους. Η μάνα μου και η Βιβί κερατώνουν τον πατέρα μου. Παρέα. Πάει, χάλασε ο κόσμος. Κατάλαβες, Λεωνίδα, τι είναι οι γυναίκες? Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Τώρα πάμε να φύγουμε. Μην μη πω μέσα και τις πιάσω. Όχι, μαλλί και γίνει. Να χαρίσεις. Κοίταξε,
κοιτάξτε τα περιστατικά σας. Ναι, ναι, είναι νέα, ψηλή, όμορφη, με ξανθόμαλι ίσιο. Ναι, ναι, μα είναι κούκλα σας λέω και αδύνατη. Ναι. Καλή, είναι κόρη μου. Ναι. Τι είπατε, δεν είσαστε σίγουρος αν έχει γίνει ατύχημα. Με συγχωρείτε. Αυτή δεν είναι η δουλειά σας, να ξέρετε αν έχουν γίνει ατυχήματα. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Α, όχι. Γρουσούζει. Γρουσούζει. Ας το καλό. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μας να μας πάρει, λέει, αν γίνει κανένα ατύχημα. Καλά, ρε παιδί μου, να βοηθήσει θέλω άνθρωπο. Ρενάσο μου, ναι. Δεν έρχεσαι μαζί μου να μου κάνεις παρέα, να σου κάνω κι εγώ παρέα. Πού περιμένεις τη Βιβί. Πού να έρθω, σπίτι. Α, θα σου τηγανίσω και τα κεφτεδάκια που είχα φτιάξει για τη Μέρη. Και τι θα φάει η Μέρη. Να μην φάει τίποτα η Ανέστητη. Που άφησε μάνα και παιδί στην αγωνία. Και ποιος ξέρει που γυρνάει. Έχει αγωνία και το παιδί. Το παιδί βεβαίως και έχει αγωνία. Δηλαδή δεν το ξέρει ακόμα, αλλά όταν θα το μάθει δεν θα έχει αγωνία. Δίκιο έχεις. Θα μου λες, εκείνα τα κεφτεδάκια πότε θα τα φάμε. Κάνε τη δουλειά σου και έλα μετά. Ωραία, ποια δουλειά. Εγώ έρχομαι και τώρα. Έχω κοντά μια λόγια δουλειά. Σωστά. Εγώ έχω αγωνία. Αγωνία. Γεια. Γεια. Πιάσω την κυκίτσα και θα τη τα πω όλα. Θα την κανονίσει. Και το πεντοχίλιαρο. Ποιο πεντοχίλιαρο, δεν το φάγαμε. Αυτό που σου δώσε για να μην μιλήσει. Αυτό ήταν το πρωί, τώρα βράδιασε. Δεν είναι εδώ η γιαγιά μου. Λοιπόν, να τη ζητήσει κι άλλο. Ναι, ρε, με αυτά που είδαμε να κάνει. Πεντοχίλιαρο, δεκαχίλιαρο να ζητήσει. Ρε φίλοι, είστε εσείς ή η σπίδα εκβιαστών. Συμφέρον το λόγιο. Η μάνα μου είναι έτοιμη να βγει στο κλαρί και εγώ θα σκέφτομαι τα χρήματα. Σιγά μη βγει η μάνα στο κλαρί. Στο ναι. Κάτω-κάτω δικαιούται να κομμενίζει. Δεν την είδες πως ήταν ετοιμένη. Α, εμένα μ' άρεσε. Ναι, γιατί έχεις και εσύ το μικρόβιο. Ποιο μικρόβιο. Της. Να κομμενίζει την καφετέρια, ρε μάγκα. Και με τον ντεκολτέ μέχρι τον αφαλό. Α, εμένα τον ντεκολτέ μου άρεσε. Ρε, εσύ θυμάσαι αυτές τις τάνες. Δεν έχει φορά, δεν. Τις ποιες. Ναι, τέλει, ποιες λες, γιατί δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Ναι, και μου πεις. Στο. Ναι, στο ντοκιμαντέρ που είχαμε δει στο βίντεο. Α, αυτό. Μήπως λέμε τσόντες. Τσόντες! Mm. Όχι, βρε αγαπούλα μου στις τσόντες. Όχι, ήταν ένα κοινωνικό ντοκιμαντέρ με ρεπορτάζ στην πορνεία νυχτερινό. Τι κάνανε αυτές στο ντοκιμαντέρ. Αυτές τις είχαν συλλάβει και αντί να τις πάνε στη φυλακή, τις πήραν σε ένα ίδρυμα και μοιράζανε στα παιδάκια γλυκάκια. Και μάλιστα τώρα που το θυμάμαι, ήταν επειδή στο δικαστήριο είχαν πει ότι κάνουν κοινωνικό έργο τώρα και καλά, ναι. Τις πήγανε σε αυτό το ίδρυμα για να θυμηθούν, για να καταλάβουν ακριβώς την κοινωνική προσφορά, τη σημασία της. Κατάλαβες. Ναι. Αμέ, κατάλαβα. Είστε συντηρητικοί, οπισθοδρομικοί, κεφαλοκράτες όπως ο πατέρας μου. Πάει, δεν είναι τα παιδάκια μας. Γεια. Τι έγινε, ρε πατεράκι, έτσι βάρες. Άμα σου βουτήξω την κοτσίδα και τη μαδίσω τρίχα-τρίχα, θα καταλάβεις τι έγινε. Που μην ξανάψει φωτιές με τις πλάκες που μου κάνεις. Τι πλάκες σας κάνει, κυρία Νάσο. Άσε πουλάκι μου τώρα. Σε σένα τι να εξηγήσω τώρα. Είσαι αθώο, μικρό, άφγαλτο. Εμείς θα τα πούμε κάποια στιγμή αργότερα. Όχι, ξέρω εγώ. Τι ξέρεις, πουλάκι μου. Ξέρω ότι ανησυχούσατε για τον ανδρισμό του Λεωνίδα και το πήγατε σε μια κυρία για να μάθει να κάνει έρωτα. Νάσο. Έκανες τέτοια πράγματα στον εγγονό μου. Έκανες τέτοια πράγματα στο παιδί σου. Στην παιδερά σου, βρε, έκανες τέτοια πράγματα. Βρε, κακομοίρη μου. Σε μένα, βρε. Πού να τα παστίτσια, να τα ημάμ, να τα σουβλάκια, να όλα τα φαγητά του κόσμου, να τα κεφτεδάκια. Τα κεφτεδάκια δεν τα φάει εγώ. Και δεν θα τα φάσμε. Ποτέ. Δεν τα παιδιά λένε ψέματα. Ψέματα. Κοίταξε τώρα, πατέρα, να με κρεμάσει τη Μαριλένα, έτσι δεν θα σου ξανανοίξω ποτέ όμως. Ναι, εσύ πήγες και με κρέμασε τη Βιβί και τα τραβάω όλα αυτά τώρα που τραβάω. Γιατί τι σου έκανα εγώ. Τι μου έκανες εσύ. Εγώ πήγα εκεί πέρα να δω τι στο διάλογο εν τέλει έγινε και με παρακολούθησε η Βιβί και με έκανε τσακωτό. Νάσο. Δηλαδή λένε αλήθεια τα παιδιά. Και κοίτα, μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα που το λες και το παρατηρώ, πρέπει να θέσουμε το θέμα επί μια ορθή βάση πρώτα απ' όλα. Κατάλαβε για να δούμε τι κτλ. Δηλαδή και σύμφωνα με τη θεωρία τη σχετικότητα, που είναι γνωστό, ας πούμε, η αλήθεια είναι ένα πράγμα σχετικό. Δηλαδή δεν είναι να πει ότι η αλήθεια είναι. Α, γι' αυτό έφυγε η Βιβί και εξαφανίστηκε. Ναι. Δεν πρόκειται να σου φτιάξω κεφτεδάκια. Μα ελάτε, κυρία Κικίτσα, τι φτάνε τα κεφτεδάκια τώρα. Τι σε κόφτησε ένα, ρε. Μου κάνει ιδιαίτερη η μάνα μου τελευταία, επειδή έχω παχύνει, λέει, και έτσι μια λιγούρα τώρα νιώθω. Ρε πατέρα, σοβαρά τώρα σε έπιασε η Βιβί με τις δύο τις γκόμενες. Ναι, αυτό δεν σου λέω. Πήγα να ξηγηθώ για σένα και την πάτησα. Πω, πω, πακέτο, και τι σου έκανε. Τι μου έκανε. Ξέρεις τι μου έκανε η Βιβί. Μου έκανε. Και άλλα πολλά. Ζέτα. Εδώ είσαι. Μέρη, πώς είσαι έτσι. Πώς είμαι. Δεν έχω τίποτα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Να σου πω, Ζέτα, μπορούμε να φιλοξενήσουμε και σήμερα το βράδυ εδώ τη Βιβί. Άκουσα να σου πω, Μέρη. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με τις φίλες σου, μπορείς να ζητάς τη γνώμη μια συναδέλφου και συνεργάτη σου. Συναδέλφου. Τι λέει, εσένα ρωτάω. Κορίτσια,
Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα. Εγώ είμαι συνάδελφος και συνεργάτης σου. Εσείς οι καλύτεροι μου φίλοι. Μέρη, εγώ στις καλύτερες μου φίλες δεν λέω διάφορες μπουρδες του τύπου πλημμύρισε το σπίτι και κάτι τέτοια. Αυτά τα λέω σε ορισμένες γριές που έρχονται να πάρουν διαζύγιο και να τις εφορτωθώ. Ζητάνε και οι γριές διαζύγιο τώρα. Αλλά εδώ έχουμε πελάτες από όλα τα είδη. Ζητάκι, παρεξήγησες. Συγγνώμη, κορίτσια, εγώ φταίω. Θα σου εξηγήσω. Σιγά ρε πατέρα, άσε κανένα κεφτεντάκι να φάει και το τέλος. Όχι, δεν είναι εντάξει κυρία Ναστοφάτη, εσείς δεν. Έλα κοριτσάκι μου, έλα να βλέπεις από το άλλο. Να σου πω ρε μαγκά. Ναι. Δεν μπαίνεις στη Μαριλένα να πάτε σπίτι σιγά σιγά, γιατί λέγε εδώ πέρα, όλο κάτι θα πάρετε αυτή της και θα να καθαρίσουμε μετά. Εντάξει. Μαριλενάκι μου, πηγαίνουμε σιγά σιγά εμείς, Όχι, θέλω να δω. Τι θα γίνει στο τέλος με τον κύριο Νάσο. Τι θα γίνει στο τέλος με τον κύριο Νάσο. Ο κύριος Νάσος θα εξηγήσει στην κυρία Βιβί τι ακριβώς έγινε και θα τα ξαναφτιάξουν. Έλα, πάνε, θα φωνάζει και η μάνα μου. Η δικιά σου θα φωνάζει, όχι η δικιά μου. Και η δικιά σου θα φωνάζει, Μαριλένα μου. Άντε, κοριτσάκι μου, άντε είναι αργά να πας να κοιμηθείς, άντε. Με διώχνεις, αλλά θα σου πειλάω αυτό. Εγώ, πουλάκι μου, ζωή μου, εγώ πότε. Πες καληνύχτα, καληνύχτα. Τι μου λες, Νάσο μου. Όταν είσαι στεναχωρεμένος, τρως πολύ, Να κατέβεις την αγχωριατά του. Εγώ είμαι το μέρος της Βιβίς, να ξέρεις. Διότι πολλά αμαρτήματα κάνεις. Γιατί πήγες τα παιδιά σε αυτές τις γυναίκες, Πρώτο. Και δεύτερον, πού τις ξέρεις αυτές τις γυναίκες. Μην κοιτήτσα μου. Είναι για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Επαγγελματικούς λόγους. Εσύ πουλάς αυτοκίνητα. Αυτές τι πουλάνε, πουλάνε άλλα πράγματα. Ναι, αλλά πρόσεξε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή έρχονται και τα αγοράζουν. Κάποιοι πελάτες εξεπαρχίας. Εξεπαρχίας. Ναι, οι οποίοι έρχονται εδώ και κατάλαβες θέλουν και μια ιδιαίτερη περιποίηση. Κάτσε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που λες. Περιποίηση. Έρχονται από την επαρχία, αφήνουν τις γυναίκες τους στα ξενοδοχεία και έρχονται μετά σε σένα και εσύ τους πηγαίνεις εκεί για να τα περιποιηθούν. Ο ανταγωνισμός του αυτοκινήτου. Δηλαδή γίνεται της κακομοίρας εδώ. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα νομίζω. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δίθεν έρχονται για να αγοράσουν αυτοκίνητο και εσύ. Θεέ μου, αυτό είναι αμαρτία, καλέ. Παιδί μου, δεν είναι δίθεν. Το αυτοκίνητο τα αγοράζουν. Α, τα αγοράζουν. Τα αγοράζουν. Και εσύ για ανταλλαγή, τους δίνεις. Και κίτσα, να σου εξηγήσω, βρε και κίτσα. Τι μαθαίνω σε αυτή τη ζωή. Μα εδώ ξέρεις τι γίνεται. Εδώ προσφέρουν κουκούλες, προσφέρουν συναγερμούς, προσφέρουν ραδιοκασετόφωνα. Και εσύ προσφέρεις. Ναι, είναι πακέτο προσφορών. Α, στο πακέτο. Πώς. Δεν μπορώ, θα αρχίσω να τρώω εγώ τώρα. Μα πώς θα επιβιώσω στη δουλειά αυτή, βρε και κίτσα. Αφού με ξέρεις εμένα για άνθρωπο, δηλαδή ότι είμαι τίποτα ανήθικος. Εγώ δεν θέλω να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Πρέπει να δει μου ξέρεις πώς λέγεται αυτό που κάνεις. Και κίτσα, όλες αυτές τις θυσίες για τη δουλειά, για όλα αυτά. Για μένα τα κάνω. Για το παιδί τα κάνω. Μα γιατί να μείνει η κοπέλα εδώ. Μπορεί να τη φιλοξενήσω στο σπίτι μου που έχω και κρεβάτι. Αχ, σε ευχαριστώ, μωρέ ζετάκι, αλλά κάπως μου κάνει. Α, δεν μπορώ. Ωραία και στενά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε σπίτι να φάμε. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε και θα σε φιλοξενήσουμε εμείς. Άλλωστε, εμείς είμαστε κάπως σαν συγγενείς. Δηλαδή, τι συγγένεια έχετε. Να, ας πούμε κάτι σαν συμπεθέρες. Πώς σας φαίνεται. Λοιπόν, συμπεθέρες, πάμε να πάμε. Μα εγώ δεν μπορώ να έρθω, μια και άρχισα θα μείνω εδώ να τελειώσω. Μείνει και στα παλιά, ωραία τα φαγητά μου. Πολύ ωραίο καταπληκτικό, για σε χέρια. Ρε πατερά, άσε πια το τηλέφωνο. Κάθε μισό λεπτό παίρνεις τηλέφωνο. Ρε ανησυχώ, το καταλαβαίνεις. Ρε παιδί μου, αν είναι με αυτόν που λέγαμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς, θα πρέπει να διαφορείς. Με ποιον λέγατε δηλαδή. Αν ήταν στενοχωρημένη, μπορεί να πήγε να βρει και αυτό τον παλιό του στο φίλο, να πιάσει τη συζήτηση, κουβέντα στην κουβέντα, ξέρεις, όλα μπορούν να γίνουν. Ρε Κίκιτσα, βαλτίσε τώρα δηλαδή. Παιδί μου, η πείρα μου με διδάσκει ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Πατέρα, κούλαρε. Ξέρω εγώ με ποιον είναι η Βιβί. Ξέρεις εσύ. Και πώς τα ξέρεις όλα, Σύρα, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Αγόρι μου, κυκλοφορώ. Έχω μύτη, εγώ τα πιάνω. Και με ποιον είναι δηλαδή. Πατέρα. Η Βιβί είναι με... Δεν το κάνεις, α? Έλα, δεν πειράζει. Βιβί, τι κάνεις εσύ εδώ? Μέρι, τι ρούχα είναι αυτά που φοράς? Καλά, ρούχα αυτά είναι της Βιβίς. Μέρι, τι φοράς ξένα ρούχα μου, λες? Συγγνώμη, τι κάνετε εσείς οι δύο μαζί? Ήτανε σε μια καφετέρια και κάνανε καμάκι. Καλά, εμείς καμάκι. Αφού σας είδα εγώ με τους δύο τους τύπους εκεί που ήρθανε και σας την πέφτανε. Ναι, αλλά εμείς μετά τους διώξαμε. Ναι, και εμείς τώρα σας πιστέψαμε. Είμαστε καλά. Τι παράδειγμα δίνετε στο παιδί σου? Βέβαια, έτσι όπως κυκλοφοράτε, με όλα απ' έξω, μα να μην σας κάνουμε καμάκι. Άσε ρε κικιτσάσε, γιατί όταν αυτές πηγαίνανε, εγώ είχα γυρίσει. Λοιπόν, Βιβί, πάμε τώρα μέσα στο σπίτι. Ναι, μωρέ, σιγά μην έρθω.
Εγώ θα καθίσω εδώ με τη συμπεθέρα μου. Α, ναι, και πότε συμπεθεριάσατε? Όποτε θέλαμε. Να σου πω, εσύ δεν πας μέσα να βάλεις κανένα ρούχο? Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Γιατί, βρε Λεωνίδα, τι έχει δηλαδή αυτό το ρούχο? Δεν είναι ρούχα για μαμάδες αυτά τώρα. Έλα, ρε Βιβάκη, πάμε να πάμε τίποτα γιατί έχουμε λυσάξει την πείνα. Δεν καταλαβαίνω αυτή. Έφτιαξε τίποτα για φάει μαμά? Έφτιαξα κάτι και φταίδες μούρλια να γλύψει τα δάχτυλά σου. Αλλά μείνανε μόνο δύο γιατί του έφαγε όλου ο Νάσο. Αμάνω, ρε, φαταούλα, όλα δικά σου τα θέλει πια. Δεν μιλάει, μωρέ. Τους κεφτέδες και τις γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα για τον Άσο. Τα θέλει σε ποσότητα. Όπα, όπα, κορίτσια, κορίτσια, έχει γίνει μια παρεξήγηση. Αυτές τις δύο γυναίκες τις είχε πάρει ο μπαμπάς για μένα, για να έχω εμπειρίες εγώ, δηλαδή. Αυτό ήταν όλο. Τι, εκεί? Όχι, όχι, ορκίζομαι. Ναι, όχι, αλήθεια λέει. Ανάθεμα, ξέρω τώρα. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα μέσα σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, Βιβί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα μέσα στο σπίτι να σου μιλήσω σαν άνθρωπος. Θα σου εξηγήσω και άμα δεν σε πείσω, ρε παιδί μου, σκόνησε και φεύγεις. Τι άλλο να σου πω? Βιβί, μπας. Μερούλα, να σου πω, μωρέ. Λέω να πάω. Έτσι για να του δώσω την ευκαιρία να μου εξηγήσει, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, δεν τα περίμενα ότι θα λυγίσει τόσο γρήγορα. Να σου πω όμως, εμείς οι δύο, όπως είπαμε, συμπεθέρες. Φίλες! Να σου πω, Νάσο, ναι, να το ξέρεις. Από εδώ και μπρος, εγώ με τη Μέρη θα είμαστε κολλητές. Ωραία. Μέχρι τώρα την είχαμε μία, τώρα δεν τις έχουμε δύο. Τρεις θα τις έχετε, είμαι κι εγώ εδώ. Και ένας τέσσερις. Και η Ζέτα πέντε. Και όλοι αυτοί πάνω από το δικό μου το κεφάλι σαν κοράκια. Δεν πάτε να ασχοληθείτε με κανέναν άλλον, αντί να βρίζετε εμένα. Και όσο πάτε γίνεστε και περισσότεροι. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνω ένας αλκουάνας, πιντάρος εσκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνίχνε χνόχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απαλλαγώ απ' αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά ως τις μουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν βερβελιές. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων της αρκούδας. Θα ζω όπως ζούσε κάποτε ή στον Νεπάλο Βούδας. Θα είμαι μες στην κατάθλιψη, κούτι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φραπέ πικρό, το περίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονος, θα ομιλώ με σφύριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.